Ποια είναι τα τέσσερα επαγγέλματα του μέλλοντος και ποιες οι σχολές τους? Νούμερο 1. Πρώτο και κύριο, η ειδική στην τεχνητή νοημοσύνη και στη μηχανική μάθηση. Περιζήτη τη θέση με μηδενική ανεργία. Αναλύει δεδομένα και αναπτύσσει μοντέλα μηχανικής μάθησης. Σπουδάζει σε σχολές πληροφορικής, μηχανικών πληροφορικής, μηχανολόγων μηχανικών. Δεύτερο, η ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων. Προστατεύει τα δεδομένα ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης. Στον καιρό που τα δεδομένα είναι το παν, η θέση αυτή είναι πολύτιμη. Οι αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών είναι απαραίτητοι που διατηρούν ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες. Σπουδάζει σε σχολές πληροφορικής, μηχανικών πληροφορικής, μηχανολόγων μηχανικών. Τρίτο, οι αναλυτές επιχειρηματικής ευθείας αναλύουν δεδομένα και πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να παρέχουν στρατηγικές επιχειρηματικές συμβουλές και να στηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός μιας επιχείρησης. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει αποκλειστικά πληροφορική. Μπορείς και από ένα οικονομικό τμήμα, τον ΑΕΠ. Τέταρτο, ο Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να ενσωματώσουν πρακτικές βιωσιμότητας στις δραστηριότητές τους. Αναλύει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες για να προτείνει στρατηγικές που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενισχύουν την εταιρική ευθύνη και προωθούν την αποδοτική χρήση των πόρων. Σπουδάζει σε τμήματα περιβαλλοντικών επιστημών, διαχείρισης πόρων ή οικονομικών. Δείτε για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε το αλφαβήτα.gr και γράψε στα σχόλια για ποιες άλλες σχολές θέλεις να μάθεις.